Εδώ, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά, πάμε γρήγορα σε μια δυσάρεστη είδηση. Από ότι πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σούλα Θανασιάδο, η αγαπημένη μάχη, όπως την είχαμε πιο πολύ αγαπήσει από τον τηλεοπτικό της ρόλο στα εγκλήματα. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ. Η κηδεία της έγινε στο κημητήριο της Νέας Μύρνης. Έγινε γνωστός ο θάνατός της μόλις χτες. Και φυσικά, συνάδελφοι και φίλοι την αποχαιρέτησαν μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram και στο Facebook, όπως η Σοφία Παυλίδου, η οποία με την οποία είχαν συνεργαστεί στο σύριαλ «Θα βρεις το δάσκαλό σου», η οποία έγραψε «Αντίο αγαπημένη» και μία φωτογραφία της Σούλας Θανασιάδου. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν το γνώριζε κανείς. Κανείς. Αυτό. Έφυγε. Πόσο καιρό έχει φύγει στη ζωή? Από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο. Παρακαλώ. Τρεις μήνες. Στον τίτλο μας, κυρία Ισμήνη Ράλη. Τρεις ολόκληρους μήνες για να μάθουμε ότι έφυγε από τη ζωή. Τρεις μήνες. Μπορώ να το πιστέψω. Να πούμε ότι είναι μία πολύ αγαπημένη κυρία, μια αγαπημένη ηθοποιός. Όλοι είχαν να πω τα καλύτερα λόγια για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αξιοθαύμαστη, πραγματικά. Η οποία ποτέ δεν είχε δώσει λαβή για το παραμικρό. Ήταν της παλιάς κοπής ηθοποιός. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει ως εικόνα στον χώρο της τέχνης. Μάλιστα, να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να αναλαμβάνει το χώμα. Πάμε τώρα. Να δούμε τι άλλο έχει συμβεί, γιατί είχαμε μία 25χρονη κοπέλα να καταγγέλει ότι ένας συνάδελφός της, στον χώρο της εστίασης, εισέβαλε στο δωμάτιο της και πήγε τη βιάση. Πράγματι, Φίλιππε. Το Μπαγκλαντές, ο άλλος. Ναι, Μπαγκλαντές. Ο Μπαγκλαντεζιανός, ο 40χρονος, ο οποίος βρήκε τον τρόπο να εισβάλλει επί της ουσίας μέσα στο διαμέρισμα το οποίο της είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας στην οποία εργάζονταν οι 25χρονοι και μπήκε στο δωμάτιό της και προσπάθησε να τη βιάσει. Όμως δεν κατάλαβε ότι είχε πέσει σε σκληρό καρύδι, καθώς η 25χρονη αντέδρασε, βγήκε γρήγορα από το δωμάτιο, κατήγγειλε απευθείας στην ελληνική αστυνομία το περιστατικό, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα ο Μπαγκλαντεζιανός να βρίσκεται φυστάγωνα δεμένος με τις χειροπέδες της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα οδηγείται στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφανθούν για το ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση, Φίλιππε. Μάλιστα. Ξαναλέμε, τον Μπαγκλαντές του δώσανε δουλειά και πήγε να βιάσει. Δεν του φτάνε το ψωμί. Όχι. Δυστυχώς να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Πολλές καταγγελίες από γυναίκες αλλά και άνδρες ακόμα, αγόρια, τα οποία δουλεύουν αυτή την περίοδο σε τουριστικούς προορισμούς για να βγάλουν το μεροκάματο και ότι έχουν πέσει παρολίγων θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Μιλάμε και για γυναίκες αλλά και για αγόρια. Ναι, δεν έχει φίλο πια. Δεν έχει φίλο, όχι. Τελείως. Παλιά ακούγαμε ότι υπάρχει βιασμός γυναικών, τώρα υπάρχει και ανδρών. Και τώρα θυμήθηκα για την υπόθεση του Λιγνάδη. Ξαναθυμήθηκα την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτά που λέγαμε χθες. Πάμε όμως τώρα να δούμε, γιατί έχουμε τη χαρά λεμονή. Πάμε χαρά λεμονή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του COVID, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Ναι, Φίλιππε, είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν πάνω από 2.700 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας με κορονοϊό. Την τελευταία εβδομάδα υπήρξε αύξηση 10% στις νοσηλίες. Mm. Βέβαια, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες που ήταν από τα μέσα του Ιουνίου, που ήταν 20%, υπάρχει μια ελαφρά μείωση στην αύξηση των ασθενών. Οι αυξημένες νοσηλίες βέβαια δεν φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την καρδιά του ΕΣΥ,
Γιατί στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θεραπείας νοσηλεύονται μόλις 135 ασθενείς. Όμως το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ισορροπία σε εισαγωγές και εξιτήρια. Δηλαδή προκύπτουν περισσότερες εισαγωγές, λιγότερα εξιτήρια και το ερώτημα είναι ότι αν συμβαίνει αυτό μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, τι θα γίνει το φθινόπωρο και το χειμώνα. Καλά, τώρα όμως ο κόσμος είναι περισσότερο ο ένας επάνω στον άλλον. Με βλέπεις το τι γίνεται, είσαστε και νεολαία στα beach bar. Είναι ένας πάνω στον άλλον. Ο καταρχάς ο σεισμός που υπάρχει στην παραλία είναι ασύλληπτος. Έτσι. Απλά έχει μετακομίσει στους εξωτερικούς χώρους ο κορονοϊός. Αυτό έχει γίνει. Έχει μετακομίσει στις παραλίες. Ας δούμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που πήγαινε στο προορικό Μέγαρα. Έτσι, για σου λέω εγώ μετά για ποιο λόγο έχουμε αυτή την αύξηση. Λόγω ανευθυνότητας έχουμε. Και πες από αύριο στον πολίτη να πάρει μέτρα προστασίας. Έχουμε ανευθυνότητα. Πες το. Εδώ θυμόμαστε τι μας λέγανε τις προάλλες με το σούπερ μάρκετ. Που έχει COVID μία πελάτησα, γειτόνισε μια νύση που το ήξερε, πάει στην προϊσταμένη εκεί στο σούπερ μάρκετ και λέει να σας πω, η κυρία εκεί με το καρότσι έχει COVID. Είναι γειτόνισά μου. Εχθές διαγνώστηκε. Το ξέρω, είναι γειτόνισσα. Μιλάμε. Και έχει έρθει εδώ, ούτε μάσκα φοράει. Τώρα τι να κάνω στο σούπερ μάρκετ, ανοίγουν το μικρόφωνο και λένε παρακαλώ πολύ. Τάδε πελάτη. Όχι, όχι, δεν είπε τάδε πελάτη. Παρακαλώ πολύ, υπάρχει αναφορά ότι υπάρχει πελάτησα με COVID. Παρακαλώ πολύ να αποχωρήσει. Αφήσαν 6 άτομα τα καροτσόκια και φύγανε. Όχι μία, 6 στο σύνολο. Άλλες 5. Άλλες 5. Και η μία 6. Πίστευτο. Σε ένα σούπερ μάρκετ. Που είχε μέσα 100 άτομα. Πίστευτο. Τι μου λέτε τώρα. Η ανευθυνότητα είναι αυτή. Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω ποτέ τη μάσκα στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι ανευθυνότητα. Γι' αυτό, ναι, έχουμε, γι' αυτό έχουμε φτάσει στο φουλ. Γιατί άλλος έχει διάγνωση ότι έχει COVID και δεν υπολογίζει τίποτα. Θα βγει έξω, θα πάει να κάνει και τον μπάνιο στη θάλασσα, θα πάει και να ψωνίσει στη λαϊκή, θα πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ χωρίς μάσκες, θα αγκαλιαστεί, θα φιληθεί, θα πάει οπουδήποτε έχει να πάει. Δεν υπολογίζουν. Και ας κολλήσουν όλο τον κόσμο. Τόσο ασυνείδητοι είμαστε. Έτσι κολλάμε. Αυτό ας ελέγξουνε. Αν μπορεί να περιοριστεί. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με Ρούλα Πισπυρίγκου. Πολύ πιθανό, λέει ο δικηγόρος της, τι, να καταθέσει και εκείνη έτοιμο αποφυλάκησης. Εδώ λέει όλοι βγήκανε. Λιγράδης βγήκε. Φιλιππίδης βγήκε. Δεν θα βγει και η δολοφόνησα. Να πούμε λοιπόν ότι χθες είχε πάει στην ανακρίτρια. Η ίδια αρνείται τα πάντα σχετικά με τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, της Τζορτζίνας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο δικηγόρος, ο κύριος Όδων Παπαδόπουλος, ναι, που είναι πολύ πιθανό να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι όντως το παιδί έφυγε από τη χορήγηση και τα μήνες, γιατί όπως λέει κιόλας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν προκύπτει ο τρόπος ανθρωποκτονίας. Μάλιστα, για να ακούσουμε τι λέει ο δικηγόρος. Να τον ακούσουμε. Συμπληρωματική απολογία. Εμφανιστήκαμε στον χρόνο που ορίστηκε από την Διευθύνουσα την Ανάκριση, από την κυρία Ανακρίτρια. Καταθέσαμε ένα περιεκτικότατο λεπτομερές απολογητικό υπόμνημα με την εξιστόρηση όλων των γεγονότων που έλαβαν χώρα από την 8η μέχρι την 11η Απριλίου του 2021 για την νοσηλεία του μικρού παιδιού στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο της Πάτρας. Στη συνέχεια δε ακολούθησε και προφορική εξέταση με την υποβολή συμπληρωματικών εξηγήσεων και υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων, συγχωρείτε, προς την κατηγορουμένη, όπου επίσης ήταν πολύ λεπτομερής και επιρρεκτική στις απαντήσεις τις οποίες έδωσε. Ζητήθηκαν περαιτέρω διασαφήσεις σχετικά με την έναρξη των ενοχλήσεων που κατήγγειλε το ίδιο το παιδί, που ανέφερε το ίδιο το παιδί, των πόνων στην πλάτη και των πόνων στην κοιλιά, για τις οποίες είχε παραπονεθεί από την 8η Απριλίου και είχαν ως αποτέλεσμα την μεταφορά του στο νοσοκομείο, την εισαγωγή του και την τετραήμερη νοσηλεία του. Νοσηλεία η οποία μετά από διάφορες ενοχλήσεις και επεισόδια πτώσης του οξυγόνου, ταχυκαρδίας,
και σε άλλες περιπτώσεις πτώσεις των σφυγμών του οδήγησαν τελικά στο καρδιακό επεισόδιο της 11ης Απριλίου που είχε αυτή τη τραγική συνέπεια που αναφέρατε. Ήταν μια περίοδος, μια τετραήμερη νοσηλεία στην οποία το παιδί είχε απόλυτη, πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον και περιέγραψε και το ίδιο προς τους θεράποντες γιατρούς και τους νοσηλευτές τι αισθάνεται, τι νιώθει. Τις οποίες αντιμετώπισε ακριβώς. Υπάρχει η μεγάλη διαφορά ότι το ίδιο το παιδί επικοινώνησε με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και περιέγραψε τα συμπτώματα τα οποία ένιωθε. Εδώ κατηγορείται ότι αποπειράθηκε πράγματι να τελέσει ανθρωποκτονία σε βάρος της μικρής Τζορτζίνας, όμως σύμφωνα με τον κατηγορητήριο. Με τι τρόπο, με τι μέσο. Ακριβώς. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Σύμφωνα με τον κατηγορητήριο δεν προκύπτει ο τρόπος. Αναφέρεται ότι της αποδίδεται την κατηγορία χωρίς εγνωσμένο μέχρι σήμερα τρόπο δράσης. Με εξωτερική παρέμβαση η οποία δεν περιγράφεται, απλώς ως υποψία, ως υπόνοια ότι ενδεχομένως η μητέρα να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στην πρόκληση των συμφυγμένων. Με τι, με τη χωρί. Όχι, αναφέρεται στο κατηγορητήριο με άγνωστο τρόπο. Με άγνωστο καμία τρόπο. Καμία άλλη διευκρίνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει χορήγηση ουσίας, γιατί σας υπενθυμίζω ότι έχουν ελεγχθεί δείγματα αίματος της μικρής από την εισαγωγή της. Στη διάρκεια της νοσηλείας έχουμε στη συνέχεια την 14η Απριλίου εξέταση δείγματος, όταν ήδη το παιδί είχε μεταφερθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου, όπου και εκεί βέβαια παρουσιάζει αντίστοιχα καρδιακά επεισόδια, συνεχίζεται δηλαδή η περιπέτεια της μικρής Τζορτζίνας, που και πάλι και εκεί τα δείγματα είναι καθαρά σε σχέση με την ύπαρξη φαρμακευτικών ή τοξικών ουσιών ενοχλήσεις. Τα παράπονα, η πόνη, τα συμπτώματα ξεκινούν τον Απρίλιο, στις 8 Απριλίου του 2021. Έχουμε το πρώτο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο στις 11 Απριλίου με την τραγική του συνέπεια και στη συνέχεια ένα καρδιολογικό ιστορικό με συνεχόμενα καρδιακά επεισόδια και ενοχλήσεις μέχρι και την ημερομηνία της κατάληψης του παιδιού που έγινε στην Αθήνα την 29η Ιανουαρίου του 2022, μετά από 9 περίπου μήνες. Νωρίτερα δεν έχει καταγραφεί κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα του παιδιού. Ισχύει το αρχικό ένταλμα προσωρινής κράτησης, το οποίο έχει εκδοθεί την 4η Απριλίου, κατά την αρχική απολογία της κατηγορουμένης, για το οποίο βέβαια η ίδια παραπονείται για το ζήτημα της κράτησής της, παράλληλα με την άρνηση οποιασδήποτε ευθύνης της ή συμμετοχής της στην περιπέτεια υγείας του παιδιού της, και απομένει κατά τη συνέχιση της διαδικασίας να προχωρήσει η υπόθεση με την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος, με την κρίση για τη συνέχιση ημί της προσωρινής της κράτησης. Εσείς τα καταθέσετε έτοιμα αποφυλάκησης. Είναι εξαιρετικά πιθανό με βάση την πορεία των πραγμάτων να συνδυάσουμε ένα τέτοιο αίτημα με το παραπεμπτικό βουλεύμα, με την κρίση δηλαδή που θα κάνει το Συμβούλιο Πλημελιωτικών συνολικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από τη διαδικασία της ανάκρισης, ούτως ώστε να αιτηθεί από εκεί η κατηγορουμένη την νέα κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωτικών αυτή τη φορά σε σχέση με την προφυλάκηση που της έχει επιβληθεί. Με τα άλλα δύο παιδιά δεν έχουμε κάποια κατηγορία σε βάρος της μητέρας. Ακόμα τουλάχιστον, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί κατηγορία, δεν έχουμε κάποια σχετική ενημέρωση, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας καμία περαιτέρω ενέργεια σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκεί έχουμε μείνει στην προκαταρτική εξέταση που ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του σημειώματος παροχής εξηγήσεων από πλευράς της κυρίας Πιστηρίκου, που εκεί έχει την ιδιότητα της υπόπτου απλώς και όχι ακόμη την ιδιότητα της κατηγορουμένης. Όλα τα έχουμε δει. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να τη βγάλουν και έξω. Όχι. Πραγματικά όχι. Δεν θα μας κάνει εντύπωση. Καμία. Καμία εντύπωση. Όπως έχουν γίνει. Σκότωσε, βίασε, κάνε, βγήκε το έξω. Βγήκε έξω. Και πήρε για καφέ την επόμενη μέρα. Ή ενδεχομένως να δούμε και το ανάποδο. Την ανωτάτη των ποινών. Ακριβώς για να ξεχαστούμε. Τα υπόλοιπα. Από όλα τα υπόλοιπα. Τζίπα, να σου πω κάτι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κάτι πρέπει να γίνει για την κοινωνία, σου λέει. Γιατί ο κόσμος φωνάζει για το Λιγνάδι. Τρεις στις τρεις περιπτώσεις, θα πάει πολύ. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε γρήγορα σε όλους εσάς τα τελευταία κομμάτια που έχουν απομείνει από το αγαπημένο. Νούμερο 1, πιεστικό νερού. Πάμε λοιπόν, σηκώστε το τηλέφωνο τώρα. Στο 218-218-9400, μόνο με 22 ευρώ δωρεάν τα έξοδα αποστολής πιεστικό νερού. Λοιπόν, με ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού για να μπορείτε να κάνετε εύκολα και άνετα τις δουλειές σας. 218-218-9400, σηκώνουμε το τηλέφωνο, παραγγέλνουμε τώρα το νούμερο 1, πιεστικό νερού.
ξεβρωμίζει τα πάντα. Εξαφανίζει οποιαδήποτε δύσκολη βρωμιά. Είναι για να καθαρίσετε, αλλά και για να ποτίσετε χωρίς να καταστρέφετε τις γλάστρες σας, τα λουλούδια σας. Εδώ, δείτε τι κάνει, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ακριβώς κάνει. Πώς φεύγει η βρωμιά. Έχει ενσωματωμένο δοχείο σαπουνιού. Κοστίζει μόνο 22 ευρώ τώρα. Με δωρεάν τα έξω αποστολής. Τελική τιμή. Ένα προϊόν εγγυημένο. Ένα προϊόν εκπληκτικό. Ένα προϊόν το οποίο θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, γιατί θα καθαρίσει την πιο βρώμικη και δύσκολη επιφάνεια. Τώρα λοιπόν υπάρχει λύση. Κόσμος το εμπιστεύεται. Κόσμος το χρησιμοποίησε. Το βοήθησε. Στο 218-218-9400. Σε μια περίοδο πυρκαγιών, σε μια περίοδο καύσωνα, σε μια περίοδο που έχουμε λειψιδρία, γιατί υπάρχει το θέμα με αυτό. Βοηθάμε σε όλα. Βοηθάμε στο να προστατευτούμε, βοηθάμε στο να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς να καταναλώνουμε υπέρογκο νερό. Με λίγο νερό θα έχουμε τεράστια πίεση. Κάνουμε εξοικονόμηση στο νερό. Άρα σημαίνει πληρώνουμε λιγότερο λογαριασμό νερού. Και καθαρίζει στα πιο δύσκολα σημεία. 218-218-9400, μόνο με 22 τώρα ευρώ και με δοχείο σαπουνιού ενσωματωμένο και δωρεάν τα έξω αποστολής. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Ερντογάν, το φίλο μας. Πάμε. Ξαναχτυπάει ο Ερντογάν. Ξαναχτυπάει, δεν λες τίποτα. Δεν έχει βάλει το μυαλό του εκεί στη θέση του. Πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τι άλλη τρέλα λέει. Πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Ερντογάν. Την έχουμε σε βίντεο ή να διαβάσω μερικά. Ερντογάν, πάμε μια φράση. Να πούμε, λοιπόν. Μια φράση μόνο, τη βασική φράση του νέου. Σε οποιοδήποτε καταρχήν αρνητικό βήμα κατά της Τουρκίας θα αντιδράσουμε. Ερντογάν. Πάντα. Ερντογάν. Και συνεχίζει, παρακολουθώντας μία κατάσταση που είναι αντίθετη στους όρους της συνθήκης της Λοζάνης και του Παρισιού, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί όταν έρθει η ώρα. Ο Μητσοτάκης ναι. Μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία νησιών του δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν αποστρατικοποιημένα. Αλλά θα μάθει. Θα μάθει τι. Ιρωνικά. Για πάμε να ακούσουμε. Σε almışlardır yani Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkileri hilafına sürdürdüğü bu faaliyetler sadece Lozan değil, aynı zamanda Paris anlaşmasına ters. Şimdi Lozan ve Paris anlaşmalarına ters olan böyle bir durumda Türkiye olarak biz ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı duralım. Ey Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap. Öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu da Türkiye olarak yaparız. Ve bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalmaları kaydıyla kendisine verildiğini Mitsotakis bilmiyor. Herhalde. Yani bunu öğrenecek. Αυτά λέει ο Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο πρώην υπουργός άμυνας, ο κύριος Στεφανής. Ο κύριος Στεφανής. Με δύο φράσεις, πες μας. Ο οποίος λέει ότι τις προθέσεις του Ερντογάν κανείς δεν μπορεί να τις προβλέψει. Αλλά είμαστε πανέτοιμοι. Αυτά λέει σε τρεις γραμμές ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βέβαια πρώην στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος λέει αναλυτικότερα ότι οι συνεχείς δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν και των στελεχών του δημιουργούν δύο ανησυχίες. Η μία αφορά την Ελλάδα, η άλλη αφορά την Τουρκία. Μάλιστα. Το πρώτο είναι οι συνεχείς απειλές να κάνουν την Ελλάδα να μην ησυχάζει, ναι. να πει τι ακούμε, άλλο ένα δεν πειράζει, προχωράμε στο επόμενο. Το θέμα εδώ που λέει ο πρώην υπουργός ότι είμαστε έτοιμοι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις προθέσεις του Ερντογάν. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την TV Forum, πάμε να συνδεθούμε με την Δώρα Λουγίσα να μας δώσει το νούμερο ένα προϊόν που έχει λατρέψει η Ελλάδα και όχι μόνο. Golden Reaction Collagen, ένα αγαπημένο προϊόν όλων μας. Έτσι ακριβώς, Golden Reaction Collagen για την υγεία μας, για το νοσοποιητικό μας, για την ενέργειά μας. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι,
που χρειαζόμαστε έτσι περισσότερη ενέργεια, χρειαζόμαστε να έχουμε ενέργεια παντού και πάντα, ακόμα και στις διακοπές. Πολλοί κόσμος πάει να ξεκουραστεί και του βγαίνει η κούραση όλες τις χρονιές και τελικά καταλήγει να κάνει διακοπές απλά αγκαλιά με το μαξιλάρι, έτσι, κοιμώντας, με το να κοιμάται όλη η μέρα, όλη την ημέρα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, έρχεται το Golden Reaction College να μας δώσει ενέργεια και στις διακοπές και όχι μόνο αυτό, να μην έχουμε προβλήματα με το κολύμπι, με τα μυϊκά που μπορεί να μας πιάσουν για οτιδήποτε που μπορεί τυχόν να μας πιάσει διακοπές, να μην μας πιάσει. Και όχι μόνο αυτό, φροντίζουμε και παράλληλα, ενώ εμείς κάνουμε διακοπές, ανεβάζουμε και το νοσοποιητικό σιγά σιγά, το χτίζουμε δηλαδή μέχρι το χειμώνα να έχουμε ένα χτισμένο και καλό νοσοποιητικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε. Ο οργανισμός μας δηλαδή να είναι σε θέση, να είναι σε μια πολύ ισχυρή άμυνα, έτσι ώστε να μην τον πιάσει τίποτα, ούτε ιός, ούτε λοιμώξεις, να μην παθαίνει τίποτα πραγματικά. 2-11-1600, το κολαγόνο πραγματικά βοηθάει. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που είναι ο βασιλιάς των συμπληρωμάτων διατροφής εδώ στο TV Forum, γιατί φροντίζει τόσο τον οργανισμό μας, όσο δεν φαντάζεστε. Κολαγόνο με υαλουρονικό, που είναι το νούμερο ένα λιπαντικό για τις αρθρώσεις, που αυτό ουσιαστικά βοηθάει για να αντιμετωπίσουμε πόνους σε αρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδες. Όλα αυτά τα οποία μας πιάνουν κατά καιρούς, και αυτό γιατί αρχίζει και μειώνεται από κάποια στιγμή και μετά η παραγωγή του κολαγόνου τον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα τα οποία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το Golden Reaction Collagen, γιατί μπαίνει στον οργανισμό μας και βέβαια τον βοηθάει, τον σπρώχνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να μετακινηθεί και βεβαίως να παράξει την κατάλληλη ποσότητα του κολαγόνου που ουσιαστικά αυτό χρειαζόμαστε. Επίσης, να σας πω ότι έχει μέσα απίστευτες βιταμίνες. Βιταμίνες τις οποίες δεν μπορεί να παράξει ο οργανισμός μας μόνος του, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε συμπλήρωμα διατροφής. Άρα, έτσι κι αλλιώς, όλοι μας χρειαζόμαστε ένα συμπλήρωμα διατροφής από κάποια στιγμή και μετά, που το Golden Reaction Collagen είναι σε θέση να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και βιταμίνες που χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν, βιταμίνες όπως είναι η Β1, Β2, Β5, Β6, όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών, δηλαδή Β, η βιταμίνη C που χρειάζεται απαραίτητο στον οργανισμό μας και δεν είναι δυνατόν να την πάρουμε μέσα από την τροφή μόνο. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά χρειαζόμαστε όλα αυτά που περιέχει μέσα το Golden Reaction Collagen, όπως και το μαγνήσιο, για να μας δώσει την ήρεμη αυτή διάθεση που έχουμε το βράδυ και τον βαθύ ύπνο που χρειαζόμαστε να έχουμε το βράδυ. Όσες ώρες δηλαδή πέσουμε για ύπνο, θα τις κοιμηθούμε και θα κοιμηθούμε βαθιά, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε ενέργεια, που αυτό ουσιαστικά θέλει ο οργανισμός μας, για να είναι ξεκούραστος χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα. Ουσιαστικά πίνουμε μόνο Golden Reaction Collagen και βεβαίως βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τον οργανισμό μας. Επίσης, το MSM, το συνένζυμο Q10, το οποίο συνένζυμο Q10 είναι ένα κλειδί, να ξέρετε, για τον οργανισμό. Είναι ένα ένζυμο το οποίο πραγματικά βοηθάει και περιέχεται και μέσα στη σπιρουλίνα, τις οποίες σπιρουλίνες παίρνετε εντελώς δωρεάν. Με αυτή την προσφορά της TV Forum, σπιρουλίνα με χλωρέλα και συνένζυμο Q10. Εντελώς δωρεάν και τα έξοδα αποστολής με μόνο 39 ευρώ. 2-11-1600 λοιπόν για το νούμερο ένα προϊόν. Golden Reaction Collagen. Γεμάτο βιταμίνες, γεμάτο κουρκουμίνι, γεμάτο υγεία για τον οργανισμό μας. Στο 2-11-1600 τώρα. Παρακαλώ. Σχέση με τις λέξεις αυτές.